το ιδιωτικό αεροπλάνο αυτού που του πούλησε την επιχείρηση, θες και ήταν η περιουσία του πατέρα του, τον πήγε βόλτα κάπου ένα ταξίδι στα νησιά του Ιωνίου. Να μην πω μονόματο, το θυμάστε. Ή δεν θυμόμαστε τις λίστες Λαγκάρ του Πάπα Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο επίσημος διαπραγματευτής μας. Δεν θυμόμαστε τα σκάνδαλα τα εξοπλιστικά. Σήμερα οι μίζες. Λέτε ΜΚΟ. Γιατί δεν τις καταργεί η κυβέρνηση αυτές τις ξεφτυλισμένες. Μαζί. Να σας πω γιατί. Δεν ρώτησα εσάς, κύριε Τζάμψη μου. Δεν ρώτησα εσάς. Μιλάω με τον κύριο Παπαδάκη και με τους τηλεθεατές. Δεν ρωτάω εσάς. Αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς μιλήσετε, μιλάω κι εγώ. Λοιπόν, τι είναι αυτά. Δηλαδή, το να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για πράγματα, εδώ υπάρχει ακόμα μερικές φορές, ακόμα περισσότερο και από τον πόνο τον οικονομικό του πολίτη, υπάρχει η. Ότι έχει καταρακωθεί το περιδικαίο αίσθημά του. Θυμάστε το περίφημο του Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε όλοι. Τι λες ρε Πάγκαλε να πούμε. Τι λες ρε Πάγκαλε. Τρώγανε τον Αγλέωρα από κύριο Σκάλα. Αλλά τρώνε κύριε Κάση δυστυχώς. Και τώρα. Και δεν γίνει ότι δεν τα λέει κανείς. Σας λέω. Λίστες Λαγκάρ, εξοπλιστικά, μίζες, ναυπηγεία. Πού πάνε αυτά, γιατί τα κουκουλώνουμε. Γιατί την υπόθεση στις Ζήμες την κουκουλώσαμε τελευταία στιγμή. Ο Τζαβάρα με το Γαριβάκι. Τι λέω λοιπόν. Εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας. Το μόνο που θα κάνουμε τώρα είναι να καταγγείλουμε, να αποκαλύψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε και δεσμευόμαστε. Είναι από τα πρώτα πράγματα που στο κάτω-κάτω δεν έχουν και οικονομικό κόστος να μας πει κάποιος που θα βρει τα λεφτά. Που θα βρει τα λεφτά. Από τα τέσσερα πρώτα ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση με την ψήφο του λαού, είναι το ζήτημα της διαφθοράς και διαφθοράς. Αλλά μην χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα που ξαφνικά τα μαθαίνουμε. Χτες λοιπόν. Στο διαδίκτυο, στα δελτία ειδήσεων και σήμερα στις εφημερίδες κυκλοφορεί αυτός ο κατάλογος. Ακριβώς. Είναι από τον εισαγγελέα κύριο Νικολούδη, ο οποίος ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Σωστά, τον κύριο Νεράτση. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον πρόεδρο, τον κύριο Νεράτση. Σωστά. Όπου αναφέρει 22 γενικοί ειδικοί γραμματείς, μετακλητοί και άλλοι. 75 δήμαρχοι, δημοτικοί άρχοντες κτλ. Ναι. 18 δημοσιογράφοι. 14 συγητή και λοιποί επενδυτικό σχεδίο. Έτσι όπως το έχει βάλει, ναι. Μηχανική, επενδυτικό σχεδίο, ναι. Επιβλέποντες μηχανική 9. Πάμε παρακάτω. Διαιτητές. 62 γιατροί πιάνουν το περισσότερο. 13 διαιτητές. Ναι. 6 δικαστές. Και διάφοροι. Τέλος πάντων, 413 ονόματα. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Και τώρα έχει αρχίσει μία ιστορία. Ποιοι είναι αυτοί οι δήμαρχοι, ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι, ποιοι είναι αυτοί οι δικαστές.